Εντός του ελικοπτέρου, το οποίο ύπταται σε ύψος 1.200 ποδών, 400 περίπου μέτρων, επιβαίνει ένα υποστοιχείο ομάδας Ανορθοδόξου Πολέμου. Το συγκεκριμένο υποστοιχείο αποτελείται από 5 υποβρύχιους καταστροφής και θα εκτελέσει άλμα στατικού ημάντα με κατευθυνόμενο αλεξίπτωτο MC-1-1C, το οποίο επιτρέπει τη συγκέντρωση των αλεξιπτωτιστών με ακρίβεια σε συγκεκριμένη περιοχή. Παρατηρούμε τώρα την ομάδα καθώς εξέρχεται από το πίσω μέρος του ελικοπτέρου. Το αλεξίπτωτο MC-1-1C επιτρέπει σε μεγάλο αριθμό βατραχανθρώπων να εκτελέσουν άλμα ακρίβειας και να δράσουν άμεσα, επιτυχάνοντας τον ευνηδιασμό του εχθρού. Ο χρόνος που μεσολαβεί από την έξοδο από το ελικόπτερο μέχρι και την προσθαλάσσωση είναι λιγότερο από ένα λεπτό και σε επιχειρησιακές συνθήκες ο χρόνος δύναται να μειωθεί περαιτέρω, καθώς η ρήψη γίνεται από μικρότερο υψόμετρο. Τα πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων με αλεξίπτωτο στατικού ημάντα είναι τα ακόλουθα. Οι ομάδες μπορούν να διεισδύσουν στα μετώπιση του εχθρού χωρίς να διέλθουν από δύσβατα εδάφη,